Στην Κρήτη εκδηλώνεται σεισμός 6,4 Ρίχτερ και στο συντονιστικό όργανο όλοι οι φορείς στείνουν το στρατηγείο τους με στόχο να συντονίσουν τις δράσεις των εμπλεκομένων. Όλα τα οχήματα και όλοι μας αυτή τη στιγμή περιπολούν ή επεμβαίνουν. Το μήνυμα που θέλω να εκπέμψουμε μαζί η περιφέρεια Κρήτης και η πυροσβεστική περιφέρεια είναι ότι κανείς δεν θα μείνει μόνος του και αβοήθητος. Μια δύσκολη επιχείρηση που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασιλική Κίλιας. Εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια, φυσικά και ευχόμαστε και ελπίζουμε ποτέ να μην χρειαστεί, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί θα πρέπει να έχουν γίνει πραγματικές ασκήσεις στις οποίες συμμετέχουν οι πάντες και να έχουμε προσπαθήσει να βελτιωθούμε στο μέγιστο δυνατό, ανώτερη όλων, η αξία της ανθρώπινης ζωής. Η μεγαλύτερη αντισεισμική άσκηση που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί στη χώρα εξελίσσεται σήμερα πρώτη ημέρα στην Κρήτη, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο. Με τα σενάρια να περιλαμβάνουν μια σειρά από έκτακτες καταστάσεις που στόχο έχουν όχι να αναδείξουν την ετοιμότητα όπως τόνισε ο Υπουργός, αλλά τα όποια κενά, τις δυσκολίες ή τις ανεπάρκειες, προκειμένου όντως μέσα από αυτή να δημιουργηθεί βάση βελτίωσης και κάλυψης των κενών σε όλο το μηχανισμό. Ο κ. Πρωθυπουργός ζήτησε και εμείς υλοποιούμε τη μεγαλύτερη άσκηση στο πεδίο, αντισεισμική άσκηση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Αυτή η άσκηση πλέον θεσμοθετείται και θα γίνεται σε διαφορετική περιοχή της χώρας μία φορά το χρόνο. Είναι σημαντικό ότι η άσκηση είναι ρεαλιστική και στο πεδίο και με πραγματικά δύσκολα σενάρια. Δηλαδή, δεν σχεδιάσαμε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ο ΑΣΠ και οι συναρμόδιοι φορείς μια άσκηση όπως το παρελθόν. Θέλω να είμαι ειλικρινής, για ένα άλλο συγχαιρόμαστε. Μια άσκηση που ελπίζουμε σε κάποια σημεία του να δυσκολευτούμε ή να αποτύχουμε ή να φανούν αδυναμίες για να μπορούμε στα συμπεράσματα να τις ενσωματώσουμε και να διορθωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Η άσκηση ήταν μια προτροπή του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εξ αρχής ζήτησε δύσκολα σενάρια και ρεαλιστικά, προκειμένου να αποδώσουν χρήσιμα συμπεράσματα, ενισχύοντας το στόχο της βελτίωσης και της ετοιμότητας, καθώς όπως τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αντίστοιχες ασκήσεις με αρχή από την Κρήτη θα γίνονται κάθε χρόνο σε περιοχές της χώρας. Θα περιμένω με ανυπομονησία να δω τα συμπεράσματα της άσκησης, να δούμε στη διαλειτουργικότητα πού δουλέψαμε καλά όλοι μαζί και τι μένει να βελτιώσουμε. Η άσκηση δεν έχει στόχο να πετύχει. Η άσκηση, και τόσο μεγάλη άσκηση, έχει στόχο να υποδείξει τα προβλήματα και τις αδυναμίες που έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε. Συνεπώς, επιτυχής άσκηση δεν υπάρχει. Στην άσκηση που διοργανώνουν το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε το σύνολο των φορέων του νησιού. Κάναμε την αξιολόγηση μόλις ολοκληρωθεί όλη η άσκηση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν εν μέρει προβλήματα. Όμως, στην ολοκλήρωση της άσκησης θα δούμε τα επιμέρους προβλήματα για να είμαστε καλύτεροι. Μακάρι να μην γίνει ποτέ ένας σεισμός, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι εξαιρετικά χρήσιμη η άσκηση η οποία γίνεται σήμερα και αύριο. Η αυριανή άσκηση θα αφορά κυρίως τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου και συνεπώς αύριο και η δική μας συμμετοχή θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ενώ κατά τη σημερινή ημέρα ο σχεδιασμός της άσκησης αφορούσε κυρίως τις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, αύριο η δόνηση των 7,2 Ρίχτερ που θα φέρει και μεγάλο τσουνάμι θα εκδηλωθεί στο θαλάσσιο χώρο βόρεια του Ηρακλείου και ενώ θα επηρεάσει όλο το νησί, κυρίως θα επιφέρει πλήγματα σε Ηράκλειο και Λασίθι.